να βγει μπροστά ο Τίλι Χόι, να τη δώσει ο Νεγκρίλα στον Κουγκουρεάνο και αυτός βαθιά παλιά για τον Κύρκιο. Κύρκιο τριπλάρει και συνδυάζει την ερυθρόλεπτη άμυνα και το Σαργκάνι και σημειώνει το πρώτο γκολ για τη ρουμανική ομάδα στο 7ο λεπτό. Έκτο προς 7ο λεπτό. Ασφαλώς θα ξαναδούμε την πάση, ναι, εδώ. Βλέπετε πώς ο Ρουμάνος κυνηγός εξυδετερώνει την αντίδραση των αμυντικών του Ολυμπιακού και με το αριστερό φαλσαριστό του ευνηδιάζει τον Σαργκάνι από πλάγια θέση και ανοίγει το σκορ στο 7ο λεπτό. Επαναλαμβάνουμε, ο Σωρίν Κύρτσου, ο νούμερο 9 της Κραϊόβα, 25 ετών, δύο φορές διεθνής. Ο παίκτης που αντικαθιστά σήμερα τον γνωστό μας Καματάρου, ο οποίος είναι τώρα και φάουλ επί του Παπαδόπουλου, καταλόγησε ο Γάλλος διαιτητής. Εδώ μπελτεάνουμε το νούμερο 10, 31 ετών, 15 φορές διεθνής, Αούρικα Μπελτεάνου. Ο Μπάλατσι είναι κοντά στην μπάλα. Ο Μπάλατσι αφήνει πίσω και έχουμε το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού από τον Ηρυμέσκου, το δεύτερο γκολ σε βάρος του Ολυμπιακού από τον Ηρυμέσκου, το φάουλ αυτό της Κομπίνας, το φάουλ αυτό της Κομπίνας που σημειώθηκε το 65ο λεπτό. Έγινε το φάουλ, θα πρέπει να ξαναδούμε την πάση. Εδώ πανηγυρίζουν οι Ρουμάνοι, θα πρέπει να μας ξαναδείξουν την πάση. Ο Παπαδόπουλος είχε κάνει ένα φάουλ επάνω στον Μπάλατσι. Ο διαιτητής το καταλόγησε. Ο Μπάλατσι χτύπησε την μπάλα, την έδωσε πίσω προς τον Ηρυμέ Στεφανέσκου. Παπαδόπουλος, κέρδισε την μπάλα ο Τζογλάου με τον Ηρυμέσκου τώρα και το σούτ που αποκρούει ασενία ενός ο Σαργκάνης και ο Τσίκρεάνου βάζει την μπάλα στα δίχτυα. Ένα λάθος, άλλοι θα το πούν άτυχη στιγμή του Έλληνα τερματοφύλακα, άλλοι θα το πούν ανικανότητα να κοντρολάρει το σούτ του Ηρυμέσκου. Έδωσε την ευκαιρία στην ρουμανική ομάδα να σημειώσει το τρίτο γκολ. Το τρίτο γκολ τρία λεπτά πριν να τελειώσει ο αγώνας. Έγινε το σούτ από τον Ηρυμέσκου. Ο Σαργκάνης μπλόκαρε πάνω στην μπάλα. Βρήκε στο στήθος του, δεν κατάφερε.